Συνεχίζεται η προσπάθεια να σφραγιστεί η Χλώρακα, το συγκρότημα στη Χλώρακα, ε. Ναι, τη Χλώρακα δεν μπορώ να τη σφραγίσω. Α, ναι, απολογούμε. Ναι, ξεκίνησε την Παρασκευή που έληξε η προθεσμία. Έχει αδειάσει το κτηριακό συγκρότημα και ξεκίνησε η διαδικασία να σφραγίσουν τις εισόδους των οικοδομών που βρίσκονται στο το κάθε μπλοκ δηλαδή και τα διαμερίσματα που είναι στο ισόγειο. Βάζουν πλέγματα, σιδερένια πλέγματα στις πόρτες. Αυτή τη λύση βρήκαν ως την πιο πρόσφορη για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν ότι δεν θα μπαίνει οποιοδήποτε και θα βρίσκει εκεί καταφύγιο για να κοιμάται. Παράλληλα, ελέγχεται η περιοχή. Συνεχίζονται και οι αστυνομικές επιχειρήσεις. Κάθε βράδυ αμύωτες οι ένταση των επιχειρήσεων αυτών. Είχαμε και χθες το βράδυ τέτοιες επιχειρήσεις στη διάρκεια των οποίων έγιναν 20 καταγγελίες για διάφορες τροχαίες παραβάσεις. Εντοπίστηκαν 2 οδηγοί υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών και άλλοι 3 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλης. Θα ολοκληρωθεί εντός των ημερών η σφράγιση του κτηρίου όσο χρειαστεί θα υπάρχουν αστυνομικές επιχειρήσεις. Την Παρασκευή το βράδυ, λόγω του γεγονότος ότι ήταν προγραμματισμένη συναυλία στη Χλώρακα, είχαν έρθει πολύ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ο ΕΑΝΤΑ στην Πάφο, γιατί υπήρχαν κάποιες πληροφορίες ότι πιθανόν κάποιοι να δημιουργούσαν επεισόδια. Δεν έγινε οτιδήποτε, αλλά ήταν ισχυρή και η παρουσία της αστυνομίας την Παρασκευή το βράδυ. Το σκέφτηκαν δηλαδή έγκαιρα ότι μπορεί να συνέβαινε κάτι. Ναι. Λοιπόν, θα έχουμε σε πάρα πολύ λίγο και τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, όπως είπαμε. Είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσουν και θα τοποθετηθούν δημόσια μετά τα όσα έγιναν και στο Μόλο. Βλέπουμε όμως ότι από εκείνη τη μέρα μέχρι και σήμερα, επειδή ακολούθησαν αρκετές πορείες, αρκετές διαμαρτυρίες, ευτυχώς. Καλά, δεν ήταν όλες οι πορείες το ίδιο. Όχι, αλλά μπορούσαν να παρισφρήσουν σε όλες τις πορείες οποιοδήποτε μπορούσε να μπει μέσα και να. Κατάλαβες, όχι ότι θα ξεκινούσαν από τις ίδιες. Οι άνθρωποι που ήταν χθες στην πορεία δεν φορούσαν κουκούλες, δεν είχαν ρόπαλα στα χέρια και δεν είχαν όχι, καμία όχι, πρόθεση. Συμφωνώ. Να σπάσουν, άλλο λέω ότι θα μπορούσαν να μπουν μέσα κι άλλοι, ενώ μετά, κατά τη διάρκεια, ξέρεις πώς γίνονται. Οι διοργανωτές έχουν πάντα την υποχρέωση να περιφρουρούν τις πορείες τους για να μην έχουν τέτοια ευτράπελα, αλλά εκεί που τα έκανε, εκεί που δεν πήγαν καλά τα πράγματα ήταν στις 2 πορείες οι οποίες είχαν στόχο τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να έχουμε μια όμορφη εβδομάδα με καλές ειδήσεις, θα πω εγώ. Ελπίζουμε. Ελπίζουμε πραγματικά. Δυστυχώς, αν δει κανείς τι συμβαίνει στην Ελλάδα, είναι απίστευτο. Θα πάμε τώρα να τα δούμε όλα όσα συμβαίνουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα.